Μάλιστα, σχετική τοποθέτηση όσον αφορά τη Μόρια έκανε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τύπου από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο πως η Μόρια είναι μια άβυσσος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μου έρχεται στο μυαλό μια παλιά διαπίστωση του Νίτσε, που έλεγε ότι όταν κοιτάζεις για πολύ την άβυσσο, θα σε δει και αυτή. Και η κυβέρνηση όχι μόνο κοίταζε την άβυσσο όλο αυτό το διάστημα, αλλά την μεγάλωσε την άβυσσο. Διότι η Μόρια είναι μία άβυσσος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν αποποιούμε τον ευθυνών, Δεν αισθανόμαστε χαρά και τιμή, διότι η Μόρια είχε επί των ημερών μας, ενώ είχε χωρητικότητα 2.500, όταν την αφήσαμε στα 5.680. Με 1.400 όμως να έχουν χαρτί για να φύγουνε. Αλλά άλλο 5.680, που θα γινόταν 4 στις επόμενες μέρες, και άλλο 20.000 που έφτασε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας για να φτάσει με μια μικρή αποσυμφόρηση σήμερα στις 13.000. Μιλάει ο άνθρωπος που άνοιξε τα σύνορα της Ελλάδας στους μετανάστες. Δεν ξεχνάμε την δεδομένη. Βεβαίως. Μιλάει ο άνθρωπος που πολέμησε την αμυγδαλέζα και τολμά και μιλά ο πρωθυπουργός της Ασίας που οι μετανάστες λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Από το Πακιστάν το 23%, από το Αφγανιστάν το 39%, από άλλες χώρες το 27% και υπάρχει και ένα 11% που είναι Σύριοι. Όλοι οι υπόλοιποι το 90% είναι Αφγανοί, Πακιστανοί και από άλλες χώρες. Όταν το 93% είναι αγόρια, είναι η πέμπτη φάλακα του Ερντογάν. Δεν είναι ψυχούλες.